Έχουμε αντίδραση και από τη Γερμανία για το θέμα της τρομοκρατικής επίθεσης, όπως αντιλαμβάνομαι. Θα μας τα πει ο Παντελής. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. 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 Από ό,τι καταλαβαίνετε, και εδώ είναι το πρώτο θέμα. Έτσι, το παρακολουθούν. Υπήρξαν δηλώσεις. Η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπέρμπο, είπε ότι είναι φρικτές εικόνες από την Κωνσταντινούπολη. Άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να βγουν μια κυριακάτικη βόλτα, να πάνε για ψώνια, να περάσουν ωραίες στιγμές με τις οικογένειές τους, βρέθηκαν να είναι τα θύματα μιας φοβερής έκρηξης, είπε η κυρία Μπέρμπο. Εδώ να σημειώσω όμως ότι υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο και πριν την έκρηξη, που εστίαζαν στο παζάρι που γίνεται μεταξύ Τουρκίας και Σουηδίας αυτές τις ημέρες, ώστε να δώσει πράσινο φως η Τουρκία για την ένταξη Σουηδίας, Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Ερντογκάν ζήτησε έναν συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος έχει άσυλο στην Σουηδία, να του παραδοθεί. Πρόκειται για τον διευθυντή της αγγλόφωνης Sabah Today, ο οποίος ζει στην Σουηδία. Σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, ο άνθρωπος αυτός και άλλοι 70 είναι τρομοκράτες. Έτσι. Και πρέπει να παραδοθούν στην Τουρκία, ώστε η Τουρκία να ανοίξει το δρόμο για την Σουηδία, πράγμα που δεν το κάνει τώρα, με το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών να καλεί την Τουρκία να προχωρήσει, όπως και η Ουγγαρία, γιατί δεν μπορεί να τρενάρεται άλλο αυτή η περίπτωση. Πάντως είναι σε ένα παζάρι αυτή τη στιγμή και εκεί η Τουρκία για το ποιος είναι τρομοκράτης, ποιος δεν είναι τρομοκράτης, γιατί η Σουηδία αρνείται να παραδώσει ανθρώπους που η Τουρκία λέει ότι είναι μέλη του ΠΚΚ. Είχαν δώσει κατάλογο, αν θυμάμαι. Δεν υπήρχε ένας ολόκληρος κατάλογος, Παντελή, που έχει παραδοθεί. Ακριβώς. Στη Σουηδία, ναι, και στη Φιλανδία, από την Τουρκία. Βασική διαφορά είναι τι σημαίνει τρομοκρατία για τις δύο χώρες. Δηλαδή, αυτό που λέει ο κ. Βαλασόπουλος έχει πάρα πολύ δίκιο. Μεταξύ Τουρκίας και Σουηδίας, λέει, πώς ορίζεται τον όρο τρομοκρατία. Αυτό ήταν το βασικό. Αυτή η ενέργεια τώρα είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει τα δεδομένα κατά μία νέα. Ναι, βεβαίως. Στη Σουηδία, η Σουηδία λέει στον κύριο Ερντογκάν ότι στη χώρα μας δεν αποφασίζει η κυβέρνηση εάν θα εκδοθεί κάποιος. Αποφασίζουν τα δικαστήρια. Είναι θέμα της δικαιοσύνης. Στα δυτικά κράτη έτσι συμβαίνει συνήθως. Ο κύριος Ερντογκάν εκεί έχει βρει και πατάει αυτή τη στιγμή ότι η Σουηδία δεν του κάνει αυτό το χατήρι, με συγκεκριμένους ανθρώπους που κατηγορεί ως μέλη του ΠΚΚ και τρενάρει την ένταξη της Σουηδίας. Μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέει ο κύριος Βαλασόπουλος. Μπορεί, ο κύριος Βαλασόπουλος έχει δίκιο. Ξέρετε τι προετοιμάζεται. Αυτό που γίνεται και στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία έχει στηθεί ολόκληρο στρατηγείο με νατοϊκές προδιαγραφές και γίνονται οι μάχες. Μάλιστα. Η Τουρκία δεν θα ψηφίσει και η Ουγγαρία, ενδεχομένως η Ουγγαρία ψηφίσει, να μπουν η Φιλανδία και η Σουηδία. Οι δύο θα συμμετέχουν κανονικά, θα έχουν τα στρατηγεία, θα έχουν πλήρη εικόνα και σιγά σιγά θα βλέπετε την Τουρκία να μην συμμετέχει σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, όπως είχε συμβεί σε μας όταν βγήκαμε το 1974 από το ΝΑΤΟ, που μας είχαν αποκλείσει από όλες τις συνεδριάσεις. Μάλιστα. Τις νατοϊκές. Λοιπόν.